Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Πάω 24 εδώ μέχρι και τις 9. Μπήκαμε λίγο αργοπορημένα γιατί οι προηγούμενοι τραβήξαν λίγο παραπάνω τα διαλύματά του, δεν ξέρω εγώ τι. Εδώ είμαστε όμως. Θα τα πούμε και σήμερα εδώ στον Λίμπερο 107,4 για την περίπου μια μισή επόμενη ώρα. Και έχουμε να πούμε αρκετά και σήμερα. Δεν ξέρω αν έχουμε να πούμε τόσο όσο χθες. Που ήταν ουσιαστικά η πρώτη εκπομπή της εβδομάδας μετά από επιστροφή στην αγωνιστική δράση από σχεδόν 3 μήνες. Ωστόσο, σταδιακά αρχίζει να αλλάζει λίγο και η δική μας καθημερινότητα. Όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές και το λέγαμε και όσο παίζονταν τα παιχνίδια σε όλα τα αθλήματα, δεν μπορείς να κάνεις κάτι παραπάνω από το να προχωρήσεις στο επόμενο. Ό,τι και αν έχει γίνει στο προηγούμενο, είτε αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία, είτε μια αποτυχία, είτε οτιδήποτε. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι πάντα να προχωράς. Δεν ξέρω το από εδώ και πέρα για τον ΠΑΟΚ πώς θα είναι στα play-off. Δεν ξέρω αν θα βελτιώσει την εικόνα του και θα πετύχει τους στόχους που του έχουν απομείνει, οι οποίοι δεν είναι μικροί. Μπορεί να μην του έχει απομείνει ο μεγαλύτερος, που έτσι κι αλλιώς με όσα έχουν συμβεί όλο το προηγούμενο διάστημα, κυρίως εκτός αγωνιστικού χώρου, είχε μείνει πίσω. Ωστόσο, αυτά που του μένουν να διεκδικήσει και στο ποτάθλημα ειδικά αυτό που μένουν να διεκδικήσει είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω αν και κατά πόσο η ομάδα από εδώ και πέρα θα βρει τρόπο να αλλάξει την εικόνα της. Νομίζω είναι δουλειά των ανθρώπων του ποδοσφαιρικού τμήματος αυτό και το πώς θα βρουν τον τρόπο να τον αλλάξουν. Χθες εδώ με το Στέργιο που μιλούσαμε και λέγαμε διάφορα και για τον Φερέιρα και γενικά για τον τρόπο λειτουργίας του, και οι δύο είχαμε την ίδια έτσι ανησυχία, να το πω όσο πιο κοψά μπορώ, στη λογική ότι πλέον από τον Πορτογάλο έχουμε εικόνα. Δεν είναι ότι ήρθε στην αρχή και ψαχνόταν, πλέον είναι εδώ ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, και έτσι έχουμε δημιουργήσει μια άποψη και μια εικόνα για αυτόν, για τον τρόπο που λειτουργεί, έτσι, όχι για άλλα πράγματα. Και ο τρόπος που λειτουργεί νομίζω ότι προβληματίζει, έτσι, και το λέω πολύ light. Εμάς προβληματίζει, κάποιους άλλους τους κάνει να τους δημιουργεί άλλα συναισθήματα, να το πω έτσι. Απλά από εδώ και πέρα, και επειδή γενικά είναι λίγο θέμα διαχείρισης της κατάστασης, πάω και στον Ολυμπιακό και έμεινε έξω από διεκδίκηση του πρωταθλήματος, αν μπορούσε να διεκδικήσει κάτι εντός γηπέδου. Αυτό το οποίο έχει να διεκδικήσει μπροστά του, που είναι η δεύτερη θέση και η έξοδος στο Champions League, είναι σημαντικό. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για την ακρίβεια. Όπως έλεγα και χθες, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει αυτά τα θέματα που αντιμετωπίζει με το FFP, με το Financial Fair Play, και γενικά έχει επαναπροσδιορίσει, ή μάλλον μπαίνει σε διαδικασία επαναπροσδιορισμού της οικονομικής του πολιτικής με αφορμή το FFP, λόγω της μη εισόδου σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό πληρώνει. Και αυτό καλείται να διαχειριστεί εδώ και περίπου 1-1,5 χρόνο, και ουσιαστικά πλέον αρχίζει να μπαίνει στη δικασία αυτής της διαχείρισης. Δεν είναι λίγο. Δεν είναι λίγο. Και επίσης, όταν παίζει τα προκριματικά του Champions League, εγώ καταλαβαίνω ότι οι προηγούμενοι αποκλεισμοί έχουν φέρει κάποια απογοήτευση, αλλά η αποκλεισμή ήταν από την Μπενφίκα, ήταν από τον Άγιαξ. Του χρόνου μπορεί πάλι να σου κάτσει ένας τέτοιος δύσκολος αντίπαλος. Μπορεί και να μην σου κάτσει, εφόσον είσαι εκεί. Ή μπορεί να σου κάτσει ένας αντίπαλος που να έχει ένα καλό όνομα, αλλά εκείνο το διάστημα να μην είναι καλά και να μπορείς να εκμεταλλευτείς και να βρεθείς στους ομίλους του Champions League. Κάτι που δεν έχεις πετύχει ποτέ. Κάτι που επίσης σε βοηθάει πάρα πολύ στο οικονομικό σου στάτους. Συγκεκριμένα στο αλλάζει, για να το λέμε πολύ απλά. Οπότε λοιπόν, τα 9 παιχνίδια στα play-off που μένουν είναι σημαντικά. Βέβαια, κρατάμε
στα υπόψη και όσον αφορά την το κομμάτι το αγωνιστικό, ότι δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο για όλους, όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ, για τον Ολυμπιακό ή για τον Παναθηναϊκό, για όλους όσοι αγωνίζονται. Αυτή η επιστροφή στην αγωνιστική δράση αυτό το διάστημα μετά από 1,5 μήνα, σχεδόν 2, όχι 2 μήνες και χωρίς αγωνιστική δράση, με προπονήσεις μετά και παιχνίδια τώρα, έτσι. Το καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο για όλους. Ωστόσο, το θέμα για τον ΠΑΟΚ σε αυτό το παιχνίδι που είδαμε στο ένα δείγμα γραφής που έχουμε μετά την πανδημία και τη διακοπή, το θέμα δεν ήταν τόσο η αγωνιστική εικόνα αυτή καθ' αυτή, όσο η γενικότερη εικόνα και η νοοτροπία και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε αυτό το παιχνίδι και το πώς μπήκε σε ένα ακόμα ντέρμπι. Το μάζο Παναθηναϊκό την Κυριακή είναι δύσκολο. Το Σάββατο, συγγνώμη. Παραμένει δύσκολο. Ο Παναθηναϊκός, όπως είδαμε, την ΑΕΚ είναι μια χαρά. Γενικά, τηρουμένων των αναλογιών, πάντα, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, σε αυτή την πρώτη αγωνιστική που είδαμε, θα ζητήσω και με το Στέργιο λίγο μετά αυτό, να μου πει την άποψή του, είδαμε μια μικρογραφία της εικόνας των ομάδων αυτών που συμμετέχουν στα play-off όλη τη σεζόν. Λέω, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο. Προφανώς και η μικρογραφία του ΠΑΟΚ δεν είναι η εικόνα που είχε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Εκεί ήταν το χειρότερο. Η εικόνα του Ολυμπιακού όμως, έστω και λιγότερο, αλλά πάλι ήταν αρκετή για να κάνει τη δουλειά του, είναι άδειο παράδειγμα. Η εικόνα του Παναθηναϊκού επίσης. Η ΑΕΚ ήταν λίγο διαφορετική σε σχέση με πριν. Μιλάω για το διάστημα πριν τη διακοπή, που όντως είχε βρει ρυθμό, είχε βρει ένα μπούσουλα ο Καρέρα και ουσιαστικά απλά σφίγγοντας την άμυνά της, μαζεύοντας τις γραμμές, βρήκε μια περπατησιά, έτσι, που της πήγε καλά. Αλλά σε αυτό το παιχνίδι του Παναθηναϊκού δεν ήταν έτσι. Η εικόνα ήταν κακή, ή μάλλον μέτρια. Ο Άρης πάνω κάτω ήταν στα ίδια επίπεδα. Έτσι, πάλι τηρουμένων των λόγων πάντα, και ο Όφη επίσης. Δεν ξέρω αν αποτελεί, έτσι, σοβαρό δείγμα γραφής το συγκεκριμένο. Απλά, αν τα βάλουμε λίγο κάτω και το δούμε, το πώς είναι οι ομάδες στα καλά τους και στα στραβά τους στο μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν στο πρωτάθλημα, περίπου, ξαναλέω, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, είχαν μια ανάλογη εικόνα σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ έχει αλλάξει πολλά. Θα δούμε στην πορεία. Νομίζω ότι στις δύο τελευταίες προπονήσεις λίγο θα φανεί. Δεν ξέρω σήμερα αν φάνηκε κάτι, δεν νομίζω, όσον αφορά, έτσι, σχήματα και επιλογές εν όψη Παναθηναϊκού. Όπως το λέγαμε και εν όψη Ολυμπιακού, δεν είναι ότι θα μας κάνει μάλλον έκπληξη να δούμε πάρα πολλές αλλαγές, θα μας κάνει έκπληξη να αλλάξουμε, να δούμε μια ενδεκάδα, τέλος πάντων, που θα έχει διαφοροποιήσεις μεγάλες εν όψη Παναθηναϊκού. Απλά είναι πιθανό να γίνουν κάποιες μικροαλλαγές, έτσι, και σε αυτό το παιχνίδι θα είναι και σημαντικό ότι και ο Ίγκος θα είναι πίσω και ο Γιαννούλης θα είναι σημαντικό. Θα έχεις τους δύο βασικούς της άμυνας που δεν έχεις στο μάτς με τον Ολυμπιακό, θα τους έχεις πίσω. Γενικά, ξαναλέω ότι από εδώ και πέρα, και αυτό το έλεγα και χθες, το κομμάτι που έχει να κάνει με τη διαχείριση, γιατί είναι αυτό που με προβληματίζει με το Φερέιρα, γιατί έχουμε πια ένα μεγάλο δείγμα από τον Πορτογάλο. Από εδώ και πέρα νομίζω ότι το κομμάτι που έχει να κάνει με τη συνέχεια των play-off και την διεκδίκηση δεύτερης θέσης. Το κύπελο το βγάζω απ' έξω, για το κύπελο μιλάμε για 2,90 λεπτά. Είναι και λίγο θέμα ημέρας, είναι και λίγο θέμα συγκυρίας, είναι και λίγο θέμα τύχης, πέρα από το καθαρά ποδοσφαιρικό. Έτσι. Το να πας με το Καρεσκάκι και να πάρεις το αποτέλεσμα που θέλει. Γιατί το Καρεσκάκι μπορεί να χάσει κιόλας και να περάσει. Χάνεις 2-1, ξέρω εγώ. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει ο ΠΑΟΚ στο κομμάτι της διαχείρισης, το κομμάτι της διαχείρισης που έχει ο Φερέιρα αυτό το διάστημα εν όψη play-off και εν όψη τέλος σεζόν είναι κυρίως πνευματικό. Το αγωνιστικό δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει πάρα πολλά. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος. Δεν μας έχει δείξει ο Πορτογάλος ότι
κάνει θεαματικές αλλαγές, αλλάζει το πλάνο του και δεν ξέρω εγώ τι. Δεν μας έχει δείξει ότι είναι τέτοιο. Δεν ξέρω αν θα το κάνει τώρα. Δεν ξέρω αν μπορεί σε αυτό το διάστημα να δουλευτούν εναλλακτικές που δεν έχουν δουλευτεί και χρησιμοποιηθεί όλο το προηγούμενο χρόνο. Μπορεί και να γίνει. Δεν μπορώ να το αποκλείσω. Αλλά δεν μας δείχνει κάτι τέτοιο ο Πορτογάλος. Οπότε το κομμάτι που χρειάζεται νομίζω μεγαλύτερη διαχείριση είναι αυτό που λέμε το πνευματικό. Το κομμάτι της νοοτροπίας, το κομμάτι της αλλαγής διάθεσης. Χωρίς να σημαίνει ότι οι παίκτες δεν έχουν διάθεση, έτσι, μην το μπερδεύετε. Έτσι, της μεγαλύτερης έντασης στα παιχνίδια. Αυτό πρέπει πάγω το κερδίσει ξανά. Πρέπει ο Φερέν να βρει τρόπο να το κερδίσει ξανά από τους παίκτες. Σε αυτά τα παιχνίδια που απομένουν. Αρχίζει το μέσα από τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός είναι ομάδα η οποία ό,τι θέματα και να έχει φέτος, όσα του έχουν προκύψει, ακόμα και το τελευταίο με τον Δόνη που δεν συνεχίζει, αλλά είναι αυτός ο οποίος έτσι βγάζει τα play-off, είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να υπολείπεται σε ποιότητα, αλλά έχει αρχή, μέση και τέλος. Τον Πάκο τον έχει κερδίσει μια φορά φέτος στο πρωτάθλημα και είναι ομάδα που έχει αρχές. Ξέρει να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Ξαναλέω, μπορεί να μην έχει την ποιότητα τη φοβερή σε αρκετές θέσεις. Ωστόσο, σε πολλά παιχνίδια έχει βρει τον τρόπο μέσα από τη λειτουργία της αυτό το έλλειμμα ποιότητας, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, να το καλύπτει με την ομαδική δουλειά. Και έγινε όντως μια καλή ομάδα. Και με την ΑΕΚ σίγουρα μπορούσε να έχει κερδίσει. Και δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο άγχος, είναι η αλήθεια. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει δηλαδή κάτι από πάνω του να τον πιέζει πάρα πολύ. Έχει να κάνει συγκεκριμένα πράγματα σε αυτά τα play-off. Πιο πολύ, πιο ελεύθερος παίζει στα play-off. Και νομίζω ότι το ίδιο θα κάνει και το Σάββατο με τον ΠΑΟΚ. Οπότε έχει διάφορα πράγματα να διαχειριστεί ο Φερέιρα. Και όπως λέγαμε και χθες, αυτό το κομμάτι είναι προβληματικό για τον Πορτογάλο. Της διαχείρισης και της προσαρμογής. Στη σημερινή προπόνηση προέκυψε ένα θεματάκι με τον Δημήτρη Πέλκα, καθώς είχε μια ενόχληση στον προσαγωγό, έκανε ατομικό πρόγραμμα. Το θέμα είναι να μην είναι κάτι παραπάνω από μια ενόχληση στον προσαγωγό για τον Πέλκα. Θα το δούμε νομίζω από αύριο για τον Έλληνα μέσο. Υπάρχουν και διάφορα καινούργια επεισόδια στο σύριαλ της σχέσης του ΠΑΟΚ με τον Αβγιανάκη, τον Λευτέρη Αβγιανάκη, αλλά βέβαια ο συγκεκριμένος άνθρωπος ο οποίος υποτίθεται ότι είναι σε μια θέση που καλείται να διαχειριστεί διάφορα σωμάτια στον αθλητισμό, έχει έναν τρόπο να λέει πράγματα και μια άποψη η οποία πολλές φορές δικαιώνει τις θέσεις του ΠΑΟΚ που είναι πάντα εναντίον του. Και εδώ για ακόμα μία φορά ο συγκεκριμένος άνθρωπος αναφέρεται φωτογραφίζοντας τον ΠΑΟΚ για ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω αν το γνωρίζει, αμφιβάλλω αν το γνωρίζει, του μεταφέρθηκε μάλλον κάπως, εντελώς τυχαία αυτό που του μεταφέρθηκε συμβαδίζει με αυτό που λένε διάφορα μουμουέ του Ολυμπιακού και φυσικά ήρθε εδώ πέρα και το είπε. Και όλα καλά για το συγκεκριμένο. Και ο μήνας έχει 9 που λένε. Ο ΠΑΟΚ του απάντησε, θα πει μια απάντηση από τον Γουγουά, θα τα πούμε όλα αυτά λίγο πιο μετά. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα τώρα και θα επιστρέψουμε σε λίγο και με Στέργιο Αναστασιάδη έτσι για να δούμε ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα, κυρίως στην ποδοσφαιρική, να δούμε και ό,τι άλλο προκύπτει και μετά του ΑΣΥΓΜΑ που σήμερα έκανε γνωστό το πώς θα διεξαχθεί η γενική του συνέλευση. Είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα ότι κάπου στα κοντά θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Γι' αυτό, γιατί είναι η εποχή, έτσι. Και μια γενική συνέλευση του Εραστέχνη ΠΑΟΚ πάντα έχει το ενδιαφέρον της. Κάποιες φορές μπορεί να βγάζει τίποτα, αλλά πάντα έχει το ενδιαφέρον της. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να πούμε περισσότερα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. ΠΑΟΚ 24, συνεχίζουμε μέχρι και τις 9. Είπαμε κάποια πράγματα στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Πάμε να τα συζητήσουμε περαιτέρω με τον καλό φίλο και συνάδελφο, το συνεργάτη, το στήριγμα, τον Στέργιο Αναστασιάδη. Καλησπέρα, Στέργιο.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται, ρε φίλε? Καλά, μια χαρά. Όλα καλά? Τώρα διάβαζα λίγο ξανά την απολογία της ΑΕΚ για δεύτερη φορά, να την επιδόσω λίγο. Να καταλάβω τι γίνεται. Είναι φοβερό, δεν ξέρω αν το διάβασε ή όχι νωρίτερα. Το διάβασα, ναι. Αλλά είναι η ιδεολογία, εντάξει, όντως είναι επιστημονική. Βοήθα μας λίγο, βάλε λίγο τον ακροάτη, σε παρακαλώ, στο κόλπο, γιατί συζητάμε ακριβώς. Συζητάμε για την απολογία της ΑΕΚ. Mm-hmm. Εντάξει, για την τιμωρία και της ΑΕΚ και του Δημήτρη Μελισσανίδη με 8 μήνες, πρωτοδίκως. Mm-hmm. Και ουσιαστικά η ΑΕΚ ανέφερε μάλλον στην απολογία σε δύο κομμάτια στάθηκε. Ένα στο βίντεο του στα αποδυτήρια δεν φαίνεται κάτι τέτοιο κτλ. Και για την βάναυση στη συμπεριφορά, λέει πως η διαιτητή, γιατί δεν γράψαν κάτι οι αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο. Εγώ έχω την απάντηση, ξέρεις. Γιατί δεν γράψαν κάτι οι αστυνομικοί. Γιατί γενικότερα οι αστυνομικοί ιστορικά δεν έχουν ορθώσει ανάστημα στον κύριο Παρτελογιάννη παλιότερα, στον κύριο Μαρινάκη, στον κύριο Μελισσανίδη. Δεν. Αυτή είναι η δική μου εξήγηση. Τέλος πάντων, και το κομμάτι που έχει ενδιαφέρον είναι, είπε ο αντιπρόεδρος της ΑΕΚ, ότι εάν κάποιος είχε υποστεί αυτή τη βάναυσο, αυτό το βάσανο, συγγνώμη, που περιγράφει ο διαιτητής, δηλαδή που τα ζούληξε ένας ομάδος κύριος που φώναζε I'm the boss, ναι. Αν κάποιος τον είχε ακουμπήσει σε αυτό το ευαίσθητο σημείο και τον είχε σφίξει, ναι. δεν θα μπορούσε να περπατήσει. Και να σου πω λίγο κάτι, ρε φίλε. Εσύ πώς το αντικρούσε αυτό το πράγμα? Δεν θα μπορούσε να περπατήσει από τον πόνο. Έχει δίκιο ή άδικο ο νομικός εκπρόσωπος? Πες με εσύ. Κοίταξε, αυτό προϋποθέτει ότι έχει δύναμη στα χέρια ο κ. Μελισσανίδης. Ή τέλος πάντων I am the boss. Ο φερόμενος ως the boss. Ναι. Γιατί εγώ παρότι δεν έχω τέτοια εμπειρία στη ζωή μου, να ζουλήξω κάποιον εκεί, δεν το έχω κάνει. Ναι. Φαντάζομαι μπορώ να τα ζουλήξω και να μην πεθάνει τον πόνο άλλος. Δηλαδή το ζούλιγμα έχει και βαθμίδες. Σωστά. Άρα καταλαβαίνουμε ότι ο κ. Μελισσανίδης, αν ζουλήξει, την έχει κάτσει. Άρα αφού δεν γονάτισε από τον πόνο και συνέχισε ο διαιτητής, άρα δεν έγινε τίποτα. Mm-hmm. Εντάξει, νομίζω μια πολύ επιστημονική έτσι και βέβαια, ιατρικά τεκμηριωμένη άποψη. Βέβαια, η συγκεκριμένη έτσι, τεκμηριωμένη άποψη προστίθεται σε διάφορες άλλες ανάλογες τεκμηριωμένες απόψεις που έχουμε ακούσει για διάφορες άλλες περιπτώσεις που έχουν πάει σε αθλητικό δικαστή, έτσι. Έχουν ακουστεί όχι, είναι η αλήθεια. Άστο. Κάποια στιγμή θα πρέπει και οι ομάδες, οι δικαστές για όλες τις ομάδες να είναι πιο αυστηροί. Και όταν νιώθουν ότι τους δουλεύουν υψηλό χαζί, να διπλασιάζουν την ποινή. Ναι. Γιατί έχουν ακουστεί του κόσμου οι αιδίες διαχρονικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, πολλά περιστατικά, τα καλύτερα. Το σκορ που έδειχνε ο Νάβας το 1-1 που το έκανε με τα δύο του δάχτυλα. Το καρεκλάκι που το πήρε ο αέρας. Το καρεκλάκι, εντάξει, άστο. Και τον κύριο Μελισσανίδη ότι είχε χάσει τον δρόμο και τον κύριο Μαράκη στα αποδυτήρια και περπατώντας τα συνέστητα βρέθηκε στα αποδυτήρια των διαιτητών. Άστο, είναι κλάμα. Ναι. Ας αφήσουμε το στην άκρη. Εντάξει. Mm-hmm. Τι άλλο. Πάντως είναι το επίκεντρο σήμερα, η πόλη μας είναι, εντάξει. Για λόγους ποδοσφαιρικούς. Δηλαδή, από τη μία είναι ατάστα, για την άλλη. Αυτά είναι τα καλύτερα της πόλης. Είναι τα καλύτερα. Και άντε πες και από ένα σημείο και μετά, και επισήμως αναφέρθηκε ποιους μιλάμε. Το πρωί, ας πούμε, πιστεύω ότι 9 στους 10 καφέδες της πόλης συζητούσαν αυτό το πράγμα ακριβώς. Και στάνταρ μετά από λίγο καιρό θα εμφανιστεί ένας και θα πει ναι, ρε, μου είπε με ένας που ήταν εκεί ότι έγινε αυτό, αυτό και αυτό. Ξέρεις, αυτό αρχίζει να εμφανίζει τις επόμενες μέρες. Ναι. Εντάξει. Κλασικά. Άσε που ξέρω ένα φίλο που είναι εκεί στη γειτονιά και μου είπε. Ναι. Ναι. Ένα αυτό το γεγονός και ένα με την αυτοποκαλούμενη παρουσιάστρια. Εντάξει, και αυτό ήταν στην επικαιρότητα. Γενικά θα πω, Νίκο, για να το κλείσουμε και αυτό, γιατί εντάξει, αθλητική εκπομπή είμαστε. Κάτι τέτοια γίνονται και γι' αυτό πολλοί Αθηναίοι έχουν μια άλλη άποψη για τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι τεκμηριωμένο. Δεν αναφέρομαι τώρα σε Ολυμπιακούς. Εντάξει, με ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με αθλητικά ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά κάτι τέτοιο διαβάζουν και νομίζουν ότι εδώ εντάξει. Είμαστε ό,τι να είναι. Τέλος πάντων δεν είμαστε. Θα καταγράφουμε 2-3 περιστατικά. Θα δούμε τι θα γίνει. Γιατί έχει πολύ ρεπορτάζ και υποθέσεις. Έχει δημοσιεύματα γι' αυτό, απαντήσεις. Τέλος πάντων, πάμε στα δικά μας. Στα δικά μας. Θέλεις να σε πρώτη φάση να το πούμε τώρα και να το κλείσουμε την ακόμα μία έτσι πολύ κομψή. Παρέμβαση, να το πω, θα το πω παρέμβαση του Υφυπουργού Αθλητισμού για ακόμα μία φορά με δηλώσεις του, έτσι. Ένας άνθρωπος ο οποίος
Πώς τυχαίνει κάθε φορά, ρε φίλε, αυτά που λέει να είναι κοντά σε αυτά που βγαίνουν από μου του Ολυμπιακού. Είναι εκπληκτικό, ε. Τυχαίνει, θα πει κάποιος. Κοίταξε, η θέση του ΠΑΟΚ αναφέρει ξεκάθαρα και το χαρακτηρίζει η Υφυπουργό Ολυμπιακού. Mm-hmm. Και απαντάει μέσω της Γενικής Γραμματείας μια απάντηση, να είχαμε να λέγαμε, δηλαδή πραγματικά δεν μου κάνει εντύπωση. Ναι. Εντάξει. Εγώ, Νίκο, γενικότερα το έχουμε ξαναπεί, εάν ήμουν καθαρός, πεντακάθαρος και λειτουργούσα κανονικά σε όλα, όταν θα λέγανε μια επιτροπή στημένη από τον Αργενάκη και με χαρακτηρίζει σε επίσημα ανακοίνωση ο ΠΑΟΚ λίγο παλαιότερα, έχει κάνα δύο μήνες, δεν θυμάμαι ακριβώς, υπάλληλο του Ολυμπιακού και τα λοιπά και τα λοιπά, θα έβγαζα μια αντίδραση. Εντάξει, και θα απαντούσα. Τώρα αυτές οι απαντήσεις ότι δεν είναι να παίζουμε αυτά τα θέματα και είναι περιττή αντίδραση ομάδων και... Εντάξει, να είχαμε να λέγαμε. Mm-hmm. Να είχαμε να λέγαμε. Για τον συγκεκριμένο υπουργό. Mm-hmm. Που έχουν δίκιο πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ, εντάξει, ότι δεν είναι αυτό το πρόβλημα, είναι ο πρωθυπουργός. Γιατί το αστείο παρατράβηξε. Εντάξει, και ίσως να βολεύει και την κυβέρνηση ότι πέφτουν τα βέλη στον Αυγενάκη. Mm-hmm. Δεν είναι έξαλλος ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Αυγενάκη και λειτουργεί αυτοβούλος και τους γράφει όλους ο Αυγενάκης κάνει τι θέλει. Έχει κάποιον προϊστάμενο. Εντάξει. Mm-hmm. Και λέει ο κόσμος δικαιολογημένα, ο κ. Αυγενάκης παραμένει στη θέση του, δεν έχει αλλάξει κάτι. Άρα προφανώς είναι και ευχαριστημένη η της κυβέρνησης και ο πρωθυπουργός με τα έργα και τις ημέρες του Λευτέρη Αυγενάκη. Εντάξει. Mm-hmm. Γιατί χωρίς να θέλω να μπω σε βαθιά έτσι, πολιτικά χωράφια, εντάξει, τουλάχιστον εγώ έχω καταλάβει ότι βολεύει και τον πρωθυπουργό σε όλα τα θέματα γενικότερα, είτε έχουν να κάνουν με τον κορονοϊό, είτε με την οικονομία, είτε οτιδήποτε άλλο, να πέφτουν τα βέλη στους υπουργούς και στους υφυπουργούς και να έρχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως απομηχανής θεός και να σώσει την κατάσταση. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Γενικότερα, αλλά γενικότερα και αν το. Αχ, πες. Για να το περιορίσουμε. Δεν έχει γίνει μόνο στο ποδόσφαιρο, αυτό ήθελα να πω. Έχει γίνει και σε άλλες περιπτώσεις που έρχεται ως απομηχανής θεός, όπως λες, για να σώσει την κατάσταση, τουλάχιστον έτσι παρουσιάζεται. Ναι, λάθος, ας πούμε, με τις πλατφόρμες των επιστημόνων για το επίδομα. Κάναν λάθη οι υπουργοί και ήρθε ο πρωθυπουργός έστω την κατάσταση. Εντάξει, αυτό είναι το έργο, εγώ αυτό έχω καταλάβει. Mm-hmm. Από τον ένα χρόνο διακυβέρνησης με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό έχω καταλάβει, αλλά ξαναλέω ότι προφανώς για να είναι στη θέση του ο Λευτέρης Αυγενάκης είναι ευχαριστημένη στην κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός με αυτά που πρεσβεύει, τις πράξεις του κτλ. Ναι. Mm-hmm. Και ο Σέγα σήμερα συνέντευξη τύπου καταθέθηκε εναντίον του με σκληρές εκφράσεις και η Όκα είχε εκφραστεί. Βασικά όλοι έχουν εκφραστεί, μόνο ο Ολυμπιακός δεν έχει εκφραστεί και καλά κάνει γιατί μια χαρά τα κάνει ο Λευτέρης Αυγενάκης. Mm-hmm. Εντάξει, και αν μπει ενδεχομένως και η πρόεδρος της ΕΟΚ ο Παναγιώτης Φασούλας, θα βολευτεί και ο Ολυμπιακός ακόμα περισσότερο. Βέβαια. Στο μπάσκετ είναι λίγο ρηγμένος. Ναι. Θα μπει ο αντικειμενικός και ο δίκαιος Παναγιώτης Φασούλας και θα λύσει όλα τα θέματα του ελληνικού μπάσκετ. Μόνο γενιά το 87 και τέτοια, ρε φίλε, εννοείται. Γενιά, ρε φίλε, βέβαια, γενιά. Αλίμον. Εντάξει. Άνθρωπος του μπάσκετ και τέτοια. Ναι. Ξέρεις και εκεί ότι πάει να γίνει. Όχι, δεν ξέρω αν έγινε. Ή πάει να γίνει μια διάταξη που τυχαία βολεύει αυτή την παράταξη. Η οποία λέει ότι κάποιος ο οποίος έχει βρεθεί σε διοίκηση της ΕΟΚ ή μάλλον όχι σε διοίκηση. Είχε εργασιακή σχέση με την ΕΟΚ όπως είχε ο συγκεκριμένος τα προηγούμενα χρόνια, δεν μπορεί να είναι υποψήφιος. Έμιστη σχέση, μπράβο, ναι, σωστά. Και τώρα και αυτό είναι να αλλάξει και να έχει να. Τέλος πάντων, να μπορεί να είναι. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι είναι να αλλάξει ή αν άλλαξε. Αλλά θα βρούμε τρόπο. Τώρα. Ναι, θα βρούμε τρόπο. Να το βοηθήσουμε το παιδί. Εντάξει, προκειμένου να διώξουμε τον Βασιλακόπουλο και να φέρουμε τον δικό μας άνθρωπο. Ναι. Τον πρώην δήμαρχο Πειραιά, που όσο να πεις μια καλή σχέση με τον Ολυμπιακό πρέπει να έχει, λέω εγώ. Ναι, όσο να είναι. Τι στο διάλογο, δεν έχει. Εντάξει. Και το έχω ξαναπεί, ανεξάρτητα αν δεν με εκφράζει πολλά ο Γιώργος Βασιλακόπουλος, δεν μου αρέσει. Εντάξει, mm-hmm. σε πολλά κομμάτια το πώς έχει συμβάλει ή δεν έχει συμβάλει στο ελληνικό μπάσκετ και προσωπικά δεν μου έχετε καρφίνικο αν παραμείνει, αν φύγει, δεν έχω τέτοια άχη. Mm-hmm. Για την ΕΟΚ, πρέπει να παραδεχτούμε όλοι ότι το όριο ηλικίας είναι αντισυνταγματικό. Πώς το κάνουμε? Ναι. Γιατί και αυτό είναι φωτογραφικό. Mm-hmm. Φυσικά. Και επίσης έχω ξαναπεί ότι αν κρίνει ο Λευτέρης Αυγενάκης ότι
ο Χ. Βασιλακόπουλος δεν είναι ικανός στα 80 του, δεν ξέρω πόσο ακριβώς είναι ο άνθρωπος, 80, 82, δεν ξέρω πόσο είναι, 79, δεν, θα σε γελάσω. Δεν μπορεί λοιπόν λόγω ηλικίας να ασκήσει τα καθήκοντά του. Θα περίμενα να βγει και ανάλογη, έτσι, ανάλογο νομοσχέδιο, τροπολογία, πες το πως θέλεις, και για τους βουλευτές. Γιατί είναι ενώ άλλος 9 χρονών, και 85 και 83. Δεν κατάλαβα. Επειδή ο παππούς του ήταν βουλευτής και έγινε και αυτός και είναι μέχρι τα 100, ας πούμε. Εντάξει, τέλος πάντων, να πιάσουμε τον Αργενάκη τώρα, ναι. Ναι. Τα έχουμε να λέμε πολλά. Το Χ. Βασιλακόπουλο τον ψηφίζουν οι ομάδες. Σωστά. Δεν κατάλαβα, δεν το ψηφίζει ένα σωματείο. Ναι. Και ξαναλέω, πραγματικά δεν μου καίγεται καρφί αν παραμείνει ή όχι ο Βασιλακόπουλος. Ούτε θα χαρώ, ούτε θα κλάψω αν χάσει τις εκλογές. Δεν με νοιάζει καθόλου. Αλλά μερικά πράγματα τα βγάζουν μάτι. Ωραία. Τέλος πάντων, με αυτά θα πορευτούμε, Νίκο, δεν μπορεί να αλλάξει η κατάσταση. Καλά, ναι, εννοείται. Η κατάσταση είναι μέρος του προβλήματος του ΠΑΟΚ φέτος. Ναι. Η όλη κατάσταση. Ναι. Εγώ χαίρομαι που ο κόσμος, ο ψύχρεμος κόσμος, γιατί ξέρεις, μια ζωή κάτι παθαίνω με τις άναθες καρδιές, να φύγουν όλοι αυτό, εσύ έτσι, ο άλλος αλλιώς. Αρχίζω πλέον να έχω ανοσία σε αυτούς, αλλά η πλειοψηφία, εκτός από όσα έχουν γίνει έξω από το χορτάρι, μου αρέσει που ο κόσμος προκρίνει και το αγωνιστικό. Εντάξει, γιατί σε πολλές ομάδες απαγορεύεται να το κάνεις αυτό. Mm-hmm. Δικές μου πληροφορίες έχουν αναφέρει ότι σε ομάδα της Αθήνας έχουν βρεθεί οπαδοί να τους χτυπάνε την πόρτα κάτι έτσι εύσωμοι άνθρωποι. Mm-hmm. Και να ανοίγουν την πόρτα και να λένε μήπως έγραψες εσύ εκείνο για τον πρόεδρο στο Facebook. Δηλαδή τώρα ασύλλητα πράγματα, εντάξει. Ναι. Αλλά είναι μέρος του προβλήματος και θα συνεχίσει να εφίσταται αυτή η κατάσταση. Απλώς δεν ξέρουμε τι σενάριο θα σκεφτεί η πλευρά του Ολυμπιακού για τη νέα χρονιά, εάν ο ΠΑΟΚ είναι ανταγωνιστικός όπως φέτος. Και να μην έχουν καμία αμφιβολία οι φίλοι του ΠΑΟΚ ότι αν ο ΠΑΟΚ ήταν με το τέλος της κανονικής περίοδου στο συν 2, ίσως συν 3, θα μπορούσε να είναι. Εντάξει. Νομίζω ότι η ποινή, Νίκο, δεν θα ήταν 7 βαθμοί, θα ήταν 14. Mm. Θα ήταν μια ποινή όσο θα χρειαζόταν για να πάρει ο Ολυμπιακός ένα προβάδισμα. Αν κάποιος πιστεύει το αντίθετο, είναι δικαίωμά του. Εγώ πιστεύω αυτό που λέω. Ότι η αφαίρεση βαθμών θα ήταν τόσο όσο έπρεπε. Εντάξει, για να νιώσει σίγουρος ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Οπότε, μιας που πιάσαμε αυτό, καλό θα είναι ο ΠΑΟΚ, αν μπορεί να είναι προετοιμασμένος καλύτερα τη νέα χρονιά. Γιατί αν κάποιος πιστεύει ότι δεν θα δούμε ένα ανάλογο έργο τη νέα χρονιά, ζει σε άλλη χώρα. Δεν ζει στην Ελλάδα. Mm-hmm. Εγώ είμαι δηλαδή απόλυτα σίγουρος ότι όσο είναι το κλίμα αυτό και είναι η Νέα Δημοκρατία και ξέρουμε όλη τη σχέση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τη Νέα Δημοκρατία, θα δουν τα μάτια μας πάρα πολλά προκειμένου ο μεγάλος πρόεδρος να μην αφήσει ούτε ένα τρόπο να πέσει κάτω. Σε αυτό το οποίο λες, βέβαια, έτσι, δεν σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ το κομμάτι το αγωνιστικό, στο κομμάτι το αγωνιστικό μάλλον, δεν έχει θέματα τα οποία πρέπει να λύσει. Το λέω για να μην παρεξηγηθούμε. Είναι άλλο το ένα κομμάτι, το αγωνιστικό του ΠΑΟΚ που έχει θέματα, πολύ ωραία, και είναι ένα άλλο, το εξαγωνιστικό, το οποίο εκεί δεν εξαρτάται τόσο από τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Νίκο, είναι δύο κομμάτια του ίδιου θέματος. Ναι. Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ έκανε ό,τι μπορούσε για να διευκολύνει το έργο του Ολυμπιακού να πάρει το πρωτάθλημα. Ναι. Δηλαδή, αν γράφαμε ένα κείμενο την επομένη της φιέστας με το Λεβαδιακό, άντε πες την επομένη του κυπέλου του τρίτου κατά σειρά και γράφαμε τι δεν πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ για να είναι και του χρόνου ταπλούχος, ο ΠΑΟΚ δεν έκανε ούτε ένα, νομίζω, από αυτά που έπρεπε να κάνει ή αυτά που δεν έπρεπε να κάνει. Τα έκανε όλα λάθος. Mm-hmm. Όλα λάθος τα έκανε. Και στις μεταγραφικές επιλογές και στο πώς αντέδρασε στην όλη επίθεση του Ολυμπιακού και όλα ήταν λάθος φέτος. Εντάξει, απλώς φανταζόμαστε και ελπίζουμε όλοι με πρώτο τον κόσμο ότι από τα φετινά λάθη θα έχει μάθει η ομάδα. Mm-hmm. Από τον Ιβάν Σαββίδη μέχρι τον τελευταίο φροντιστή, γιατί όπως και στις επιτυχίες έτσι και στις αποτυχίες τους βαραίνει όλους. Ναι. Mm-hmm. Εντάξει. Το πώς θα γίνει αυτό θα το δούμε. Το κακό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι δεν έχει να λύσει ένα θέμα, να μην πάλι λέμε τα ίδια, τα έχουμε αναλύσει 100 φορές. Αλλά θα ξαναπώ ότι υπάρχουν δύο στόχοι στο τραπέζι. Ο ΠΑΟΚ δεν έγινε ξαφνικά καλονή και δεν έχει ελπίδα να κάνει τίποτα και θα έχουμε 10 παιχνίδια αγκαρία
και δεν υπάρχει καμία ελπίδα και καταστραφεί καμία. Ο ΠΑΟΚ για μένα παραμένει η δεύτερη καλύτερη ομάδα μετά τον Ολυμπιακό φέτος. Mm-hmm. Και ακόμα και τώρα, ακόμα και αν η ομάδα δεν μπορεί να μαγεύσει τον επόμενο μήνα, δεν μπορεί, Νίκο. Δηλαδή, θα κάναμε την κουβέντα αυτή τον Νοέμβριο, όταν θα υπήρχαν 2-3 θα υπήρχαν 2-3 κακές εμφανίσεις σε ντέρμπι και θα λέγαμε ότι εντάξει, μπορεί η ομάδα να ανακάμψει, αλλά φτάσαμε και Δεκέμβριο, η εικόνα της ομάδας στα ντέρμπι παρέμεινε ίδια, φτάσαμε τον Φλεβάρι, λέγαμε στα play-off έχουμε την ευκαιρία αυτό, ήρθαν και τα play-off έτσι όπως ήρθανε, με τον κορονοϊό και όλα αυτά, αλλά και πάλι ο ΠΑΟΚ παραμένει ούτε καν ίδιος. Νομίζω είναι και χειρότερος από ότι πριν η διακοπή του κορονοϊού. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα στέλνει στα παιχνίδια που απομένουν στα play-off και στο κύπελο. Αυτό το πράγμα το οποίο είναι να βελτιωθεί και μπορεί να βελτιωθεί είναι το κομμάτι το πνευματικό, το αγωνιστικό. Ό,τι να δούμε το έχουμε δει νομίζω. Το πνευματικό είναι που μπορεί να αλλάξει λίγο την κατάσταση. Αν Νίκο, ο περσινός ΠΑΟΚ ήταν στο 10, ο τωρινός ΠΑΟΚ τώρα που μιλάμε 10 του Ιουνίου νομίζω είναι στο 3,5 με 4. Εντάξει, δεν μπορεί να πάει στο 10, δεν μπορεί να πάει ούτε στο 8 έχω την εντύπωση. Μπορεί να πάει όμως στο 6,5-7, έτσι. Να γίνει δηλαδή πιο σοβαρός, πιο αποτελεσματικός σε άμυνα και επίθεση, να κάνει τέλος πάντων τα 2-3 βασικά που πρέπει να κάνει και επειδή δεν έχει να αντιμετωπίσει ομάδες που μαγεύουν και είναι δύσκολο να τις κερδίσεις, ακόμα και ο ΠΑΟΚ να φτάσει στο 6,5-7, αρχίζει και νομίζει από το Σάββατο, μπορεί να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει. Mm-hmm. Δηλαδή να είναι και πάλι, να μην πιάσει τρελά επίπεδα απόδοσης που νομίζω πλέον δεν μπορεί να τα πιάσει. Εκεί ο καταλήξει εγώ, αλλά να κάνει αυτά που πρέπει για να πάρει τη νίκη στο ΆΚΑ. Εντάξει, στον Παθηναϊκό για φαίνεται, δεν έχει ξαναλέω την Μπορούσια Ντόρτμουντ, ούτε την Μπάγερν Μονάχου. Ναι. Βέβαια, όπως γράφει το ΠΑΟΚ 24, ο Παθηναϊκός στο ΆΚΑ φέτος με τους μεγάλους τα έχει πάει περίφημα. 1-1 με τον Ολυμπιακό, 3-2 με την ΆΚΑ και μάλιστα με πολύ μεγάλη ανατροπή, από 0-2, 2-0 τον ΠΑΟΚ το Φεβρουάριο και ξεκίνησε τα play-off με μια εμφάνιση που θα μπορούσε να τον οδηγήσει και στη νίκη. Άρα λοιπόν δεν είναι τα πράγματα εύκολα στο Ολυμπιακό στάδιο και δεν ξέρω τώρα που μιλάμε αν μπορώ να χαρακτηρίσω τον ΠΑΟΚ φαβορί, δεν ξέρω. Διστάζω να το κάνω, ξέρεις. Με αυτά που έχουμε δει. Γιατί δεν πρέπει να έχουμε πλέον την εικόνα της ομάδας της περσινής, πρέπει να βλέπουμε την πραγματικότητα. Αν αλλάξει η ισορροπία θα είναι ευχής έργων και ο ΠΑΟΚ αρχίσει το Σάββατο να θυμίζει την ομάδα που πραγματικά πέρσι κυριάρχησε παντού. Εάν αρχίσει θα μπορούμε να μιλάμε ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι φαβορί και σε επόμενες αναμετρήσεις. Αλλά τώρα που μιλάμε, δηλαδή αν πω ότι ο ΠΑΟΚ είναι φαβορί για το Σάββατο, μπορείτε να μιλήσετε. Όχι, φαβορί δεν είναι. Δεν πιστεύω ότι είναι φαβορί. Δεν, ούτε και εγώ το νομίζω ότι είναι φαβορί. Αλλά να αλλάξει την εικόνα του προς το καλύτερο, έτσι, μπορεί να το κάνει. Και να πάρει και την νίκη. Okay. Σε πρώτη φάση νομίζω. Σημασία έχει νίκη, Νίκο. Ακριβώς. Ας έρθουν οι τρεις βαθμοί και ας κάνει ο ΠΑΟΚ μια μισή ευκαιρία απλώς στη μία να την κάνει γκολ και να μην δεχτεί γκολ. Mm-hmm. Ένα σενάριο, ας πούμε, καλό για τον ΠΑΟΚ. Τώρα εδώ που φτάσαμε, ούτε η εμφάνιση, ούτε αν παίξει ο ΠΑΟΚ συνδυαστικό ποδόσφαιρο και αν παίξει πιο ορθολογιστικά σε ό,τι αφορά την ανάπτυξή του και την άμυνά του, να είχαμε να λέγαμε τώρα είναι. Τώρα είναι αποτέλεσμα. Mm-hmm. Σωστά. Δηλαδή τώρα δεν έχει αλλάξει η ομάδα προς το καλύτερο 8-9 μήνες και θα αλλάξει τον τελευταίο μήνα και μετά από κορονοϊό και με προβλήματα τραυματισμών κτλ. Δεν πρόκειται να αλλάξει. Εντάξει, είναι σαν εκείνες τις ιστορίες που μια ομάδα σέρνεται και λέμε ας πούμε ότι για να σωθεί θέλει 7 στα 7 και μετά πάμε στα 5 στα 5 και μετά άμα κάνει 3 στα 3 και ξαφνικά έρχεται η πτώση. Κάτι που θυμίζει αυτό. Καλή υπολογισμή, αλλά... Κάτι που θυμίζει αυτό. Ναι, τα έχουμε και στα μέρη μας. Ναι. Αλλά συμβαίνει σε όλες τις ομάδες του κόσμου. Mm-hmm. Δηλαδή όταν είτε είναι να υποβιβαστείς είτε είναι να κάνεις την υπέρβαση για να πάρεις μια θέση για την Ευρώπη, υπολογίζεις. Αν κάνω 7 στα 7, άμα κάνω 8 στα 8, 9 στις 10 φορές δεν βγαίνει το πλάνο. Mm-hmm. 9 στις 10 φορές. Γιατί μια ομάδα αν δεν έχει τις βάσεις, δεν προχωράει. Και ο ΠΑΟΚ δυστυχώς φέτος δεν φαίνεται να έχει τις βάσεις. Εντάξει, αλλά για να μην παρεξηγηθώ και πάλι, ξαναλέω ότι θεωρώ ότι είναι στο χέρι του ΠΑΟΚ ακόμα και τώρα να πάρει τη δεύτερη θέση και να βρεθεί στο τελικό του κυπέλου. Mm-hmm. Εντάξει, έχουμε ακόμα 14 μέρες μέχρι τη ρεβάνση στο Καραϊσκάκη. Γι' αυτό νομίζω ότι πέρα από το βαθμολογικό για τη δεύτερη θέση είναι πολύ σημαντικό ο ΠΑΟΚ να κάνει δύο νίκες με Παναθηναϊκό και Όφη στην Τούμπα το μεθεπόμενο Σάββατο.
και ο κόσμος λίγο θα αφήσει την άκρη του προβληματισμού και την γκρίνια και θα αλλάξει και το κλίμα εντός της ομάδας. Mm-hmm. Νομίζω είναι αλληλέντα, δηλαδή δεν μπορεί να πάει ο ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι με ήττα από τον Παναθηναϊκό και μισοπαλία με τον Όφη Τούμπα. Δηλαδή φαντάσου ποιο θα είναι το κλίμα σε 14 μέρες αν συμβούν αυτά τα δύο για παράδειγμα. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να κάνει δύο νίκες. Τώρα πώς θα τις κάνει, ας βρουν τρόπο οι παίκτες και ο Φερέιρα, δεν είναι δικό μας θέμα. Ο κόσμος περιμένει την νίκη. Πολύ καλή επιστροφή του Γιαννούλη, πολύ καλή και επιστροφή του Ίγκασον. Άσχημη είδηση σημερινή για τον Μπέλκα, μακάρι να είναι ένα επιπόλαιο έτσι τραύμα και να μην έχει κάποιο θέμα. Ναι, γιατί το σφίξιμο στους αγωγούς αρκετές φορές ακολουθεί, η επόμενη ενημέρωση ακολουθεί φλάση, αλλά μακάρι να μην είναι κάτι. Να είναι κάτι, ένα απλό σφίξιμο όντως. Και να μην είναι τίποτα περαιτέρω. Και πάλι να είναι έτσι, θα πρέπει το αργότερο μέχρι την Παρασκευή να προπονηθεί κανονικά και να μπει στην αποστολή. Εντάξει, εκ των πραγμάτων είναι η συμμετοχή αμφίβολη. Για αριστερή και τώρα, και δηλαδή. Την Τετάρτη, για Δευτέρα. Δηλαδή, μιλάμε πάλι για Ελκαντουρί. Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Κάνε κάτι. Κοίταξε, αν ο Δημήτρης Πέλκας είναι εκτός, μιλάμε πάλι για Λιμιό, Ελκαντουρί, Μπίσεσβαρ. Ω, Παναγιά. Και η Παναγιά ωραία. Μαζί μας. Πραγματικά. Και ο Λιμιός δεν διανύει κάποια περίοδο σούπερ. Αλήθεια. Τουλάχιστον κάνει 2-3 πράγματα παραπάνω από τους άλλους, αλλά αν το απομονώσουμε στο Λιμιό, ούτε αυτός διανύει καλή περίοδο. Αλήθεια είναι κι αυτό. Αλλά όχι, ρε φίλε, πάλι. Εκεί ο Ελκαντουρί κανένα σφιξηματάκι δεν έχει νιώσει. Τίποτα. Υγιέστατος σε αυτά τα παιχνίδια. Μην είσαι κακός τώρα, μια χαρά είναι μόνο. Πλάκα, όχι. Το λέω γιατί η αλήθεια είναι ότι καιρό έχω να ακούσουμε κάτι, φίλε. Αυτό είναι πραγματικότητα και δεν έχει προπονήσει, μου πει. Αλλά και πάλι. Να μην έχει τραυματισμό. Εννοείται, να έχουν όλη την υγεία του. Εάν χτύπα ξύλο πάθει κάτι, μετά θα δούμε περισσότερο εσύ τι. Σέργιο, έχεις να μας πεις κάτι άλλο, φίλε. Έχεις τίποτα άλλο ενδιαφέρον. Τι να σε κάνω, Νίκο, θέλατε Ντόγκλας Αγκούστο και εσύ τι, δεν θέλατε τους άλλους. Το Σάκοφ και τον Κάνιας. Με αυτούς θα μπούμε Champions League, έλεγε ο λαός. Με αυτούς θα μπούμε. Όχι, θα μπούμε με τον Εσίτ και τον Ντόγκλας. Τέλος πάντων. Ωραία. Εντάξει, τέλος πάντων. Μακάρι ο Πέλκας να τα καταφέρει, να μην έχει κάτι. Εγώ το θεωρώ άκρος απαραίτητο στη φάση που είναι ο ΠΑΟΚ. Κι εγώ. Νομίζω ότι είναι από τα παιδιά που νιώθει και ανεξάρτητα αν παίξει με το καλό, δεν θα το βγουν εκεί 10 ενέργειες, θα το βγουν όμως οι 3. Γιατί αν περιμένω από τον Μπίσεσβαρ, πλέον και από τον Μπίσε έχω σταματήσει να περιμένω. Μακάρι το καλοκαίρι και μετά με την προετοιμασία να δούμε πάλι το γνωστό Μπίσε. Αλλά από όλους στην μεσοεπιθετική γραμμή, εγώ θα έβαζα τα ρέστα μου στον Μπέλκα για να αλλάξει λίγο κάπως την όλη εικόνα. Με τα τρεξίματά του, με το πάθος που βγάζει, με την τρέλα που βγάζει. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά θα περιμένουμε και για τον Μπέλκα, ενδεχομένως αύριο να έχουμε νέα ή να περιμένουμε μέχρι την Παρασκευή. Mm-hmm. Αυτά σε γενικές γραμμές. Ωραία, ωραία, Στέργιο. Να είσαι καλά. Καλέ μου φίλε, καλό σου βράδυ, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν από τον Στέργιο Αναστασιάδη. Θα πάμε τώρα στο διάλειμμα. Υπάρχει ένα βίντεο το οποίο έχει αναρτήσει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος από επίθεση της θύρας 13, τέλος πάντων έτσι λέει ο Γιαννακόπουλος, από οπαδούς τέλος πάντων στο σπίτι του, το οποίο πραγματικά είναι σοκαριστικό. Θα το δούμε λίγο στην πορεία, γιατί τώρα πριν λίγο βγήκε. Σοκαριστικό είναι κάτι που δεν το βλέπουμε συχνά, δηλαδή να κυκλοφορεί έτσι τέτοιο βίντεο από επίθεση σε σπίτι, τέλος πάντων παράγοντα. Το παρακολουθούμε. Θα πάμε τώρα στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, να δούμε ό,τι άλλο υπάρχει και στα άλλα αθλήματα και ό,τι κινείται γενικότερα. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Συνεχίζουν πάω 24 μέχρι και τις 9. Συμβαίνουν διάφορα στον Παναθηναϊκό με αφορμή την πολύ μεγάλη κόντρα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με μερίδα των οργανωμένων οπαδών. Ο ίδιος δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο λέει ότι ομάδα τέλος πάντων οργανωμένων οπαδών βρέθηκαν
στο σπίτι του και μάλιστα υπάρχουν και πλάνα για επίθεση με πέτρες, με λωστάρια και με μαχαίρια έξω από το σπίτι του. Τώρα βλέπω και ένα άλλο βίντεο που κυκλοφορεί με τον ίδιο τον Γιαννακόπουλο να πρωταγωνιστεί από ό,τι φαίνεται από την κάμερα. Μάλλον είναι αυτός, για όσα έγινε νωρίτερα. Τέλος πάντων είναι ότι έχουμε πλέον, έτσι όπως έχει γίνει με τα social media δουλειά, τη δυνατότητα. Δυνατότητα, τι δυνατότητα, ναι. Να τα βλέπουμε ακόμα και live. Όλα αυτά είναι πραγματικά σοκαριστικό, το συγκεκριμένο κομμάτι. Τέλος πάντων, το παρακολουθούμε, το αναφέρουμε γιατί έτσι πριν από λίγο ουσιαστικά γίνανε όλα αυτά τα οποία συζητάμε, και όπως και να το κάνουμε έχουν και ενδιαφέρον και είναι πράγματα που πραγματικά δεν ξέρω αν δεν σοκάρονται κάποιοι, αλλά εγώ τα βλέπεις αυτά live, ξέρω κατά πόσο είναι πολύ νορμάλ όλο αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα δούμε αν θα ασχοληθούν οι αρμόδιοι με τα συγκεκριμένα θέματα. Το λέω γιατί δεν ξέρω αν θα παίξει κιόλας στα site. Το λέω γιατί είναι πράγματα που έχουν γίνει τις τελευταίες ώρες. Είπαμε κάποια πράγματα επιστρέφοντας λίγο στα δικά μας με τον Στέργιο Αναστασιάδη όσον αφορά το κομμάτι το αγωνιστικό, όσον αφορά το κομμάτι που έχει να κάνει με την ομάδα εν ώψη τη συνέχεια στα play-offs. Το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μπορούμε λίγο και να αναφερθούμε και στα γύρω-γύρω. Για τον μπάσκετ, αν έχουμε κάτι ξανά, θα αναφερθούμε. Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάτι καινούριο όσον αφορά τις διάφορες κινήσεις. Έπεσε και το κινητό. Τις διάφορες κινήσεις που είχαν συμβεί το προηγούμενο διάστημα, δεν έχει προκύψει κάτι καινούριο ως προς τις κινήσεις αυτές, οι οποίες αφορούν ουσιαστικά το κομμάτι της δημιουργίας νέας διοίκησης. Λέγαμε εδώ το προηγούμενο διάστημα, το είχαμε αναφέρει και με τον Ραφαήλ Γκεντατζή, αν θυμάμαι καλά, ότι είναι η εποχή που περίπου τέτοιο καιρό γίνεται η Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη. Σήμερα ανακοινώθηκε η τακτική Γενική Συνέλευση. Αρχικά για τις 17 Ιουνίου, Τετάρτη 17 Ιουνίου και ώρα 6 στις Κερκίδες της Θύρας 1 του γηπέδου της Τούμπας. Δεν θα γίνει στο ξενοδοχείο που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια λόγω του κορονοϊού. Λογικά θα γίνει και 17 Ιουνίου, έτσι. Ανακοινώνεται έτσι. Δεν υπάρχει απαρτή και συνήθως πάει μια εβδομάδα μετά, δηλαδή στις 24. Οπότε λογικά στις 24 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Σωματείου ΠΑΟΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις του συγκεκριμένου και νομίμως δημοσιευμένου καταστατικού, καλεί τα μέλη του ομίλου σε τακτική γενική συνέλευση την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 και ώρα 6 στις κερκίδες της θύρας 1 του γηπέδου ποδοσφαίρου της Τούμπας με θέματα ημερήσεις διάταξης έγκριση ολογισμού απολογισμού οικονομικού έτους 2019 με χρήση από την 1η-1η-2019 μέχρι 31/10/2019, διοικητικό απολογισμό, έγκριση πεπραγμένων για απαλλαγή του ΔΣ και έγκριση εκθέσεως εξελεγκτικής επιτροπής. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρέστα το ίμιση των ταμιακώς τακτοποιημένων μελών. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020 την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσεις διάταξης. Οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα ανεξαρτήτως του αριθμού των παρεσταμένων μελών. Απαραίτητη χρήση μάσκας από τα μέλη που θα παρέστατε στη Γενική Συνέλευση, η τήρηση των αποστάσεων και όλων των μέτρων του ΕΟΔΗ για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID-19. Δεν θα επιτραπεί είσοδο σε τρίτα πρόσωπα πλην των διαπιστευμένων δημοσιογράφων, να αναφέρει στην ανακοίνωση ο ΑΣ. Οπότε 17 Ιουνίου, μάλλον όχι, 24 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση του ΑΣ, η οποία από όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια, όπως γίνεται, ουσιαστικά είναι ένας απολογισμός της χρονιάς. Στις περισσότερες φορές, βέβαια, φέτος είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση, όχι λίγο, είναι πολύ διαφορετικά σε σχέση με αντίστοιχες γενικές συνελεύσεις των προηγούμενων χρόνων, γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί σεζόν σε όλα τα αθλήματα πλην του ποδοσφαίρου, οπότε ο απολογισμός είναι λίγο τοπικός να γίνει για το τι πέτυχαν και τι δεν πέτυχαν τα τμήματα. Ήδη υπάρχει μία αλλαγή στο handball με τον υπεύθυνο, τον έφορο τέλος πάντων του τμήματος, να είναι πλέον ο κύριος Χασεκίδης αντί του κύριου Πετρίδη που ήταν τα προηγούμενα χρόνια.
Ο κ. Θεσίγητης έχει τη δική του έτσι πορεία όλα τα προηγούμενα χρόνια στον ΑΣ και στο handball. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως σε κάθε περίπτωση. Αν θυμάστε και πέρσι όταν ήταν να γίνει αντίστοιχη γενική συνέλευση, τότε ήταν. Πού να είναι αυτή η μορφή που είχε εμφανιστεί. Ήταν στο επίκεντρο και το ενδιαφέρον, ας το πούμε ενδιαφέρον, του Γιώργου Καραμάνου, τότε για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, που ήταν ακόμα όλα ρευστά και βέβαια δεν είχε συμβεί το απολύτως τίποτα σε εκείνη την γενική συνέλευση του Εραστέχνη, και ό,τι έγινε για τον μπάσκετ έγινε πολύ μετά από εκείνη την γενική συνέλευση, αλλά σε κάθε περίπτωση όσο και η ΚΑΕ παραμένει σε αυτή την κατάσταση που παραμένει και δύσκολα θα αλλάξει, να είναι ουσιαστικά υπό τη σκέπη του ΑΣ, πάντα και θα υπάρχει μια προσδοκία μήπως συζητηθεί κάτι παραπάνω για το μπάσκετ. Δεν νομίζω να γίνει κάτι τέτοιο. Ωστόσο πάντα οι γενικές συνελεύσεις έχουν το ενδιαφέρον τους και πάντα προκύπτει έτσι και ρεπορτάζ και πράγματα που έχουν να κάνουν και με απολογισμό των σεζόν που ολοκληρώνονται, αλλά και με σχεδιασμούς, προγραμματισμούς και ό,τι άλλο τέλος πάντων έχει να κάνει. Κάποιες ψιλοεπαφές για να ιχνηλατηθεί λίγο η κατάσταση στο κομμάτι το χορηγικό, από όσο γνωρίζω προσπαθούν να γίνουν ή γίνονται. Υπάρχει μια μικρή κινητοποίηση, όχι αυτή που θα υπήρχε αν είχε δημιουργηθεί ένα δικαιολογικό σχήμα και είχε αρχίσει να τρέχει την κατάσταση. Και οι μέρες περνούν. 10 Ιουνίου είμαστε ακόμα. Αλλά θα πρέπει να προχωρήσει το θέμα. Έχει κολλήσει κάπου. Αλλά νομίζω ότι έχουν γίνει πολλά το προηγούμενο διάστημα για να ξεκολλήσει. Έτσι νομίζω ότι με μια-δυο συναντήσεις ακόμα, με μία, νομίζω χρειάζεται και δεύτερη, μπορούν διάφορα πράγματα να ξεκαθαρίσουν, να είναι στανταρισμένα και να ξεκινήσει σιγά σιγά η δουλειά για την επόμενη μέρα, που έχει πολύ πράγμα η δουλειά αυτή να κάνει, με σχεδιασμό αγωνιστικό, με θέματα πολλά οικονομικά. Έτσι έχει διάφορα πράγματα που πρέπει να διευθετηθούν, όχι άμεσα όλα, αλλά θα πρέπει να μπουν σε μια σειρά τα περισσότερα. Και ξαναλέω ότι αυτό το διάστημα μετά από εκείνη τη συνάντηση που είχε γίνει την προπερασμένη Δευτέρα, κάπου έχει κολλήσει το όλο θέμα. Κάπου έχει κολλήσει και δεν δείχνει να ξεκολλά ουσιαστικά αυτές τις μέρες. Θα το δούμε, το παρακολουθούμε. Φυσικά ό,τι ρεπορτάζ υπάρχει από εκεί θα το αναφέρουμε. Αν και νομίζω ότι το όλο θέμα που μπορεί να έχει κολλήσει ίσως και να μην είναι και τόσο σημαντικό. Λοιπόν, αυτά από εμάς για σήμερα ως ΠΑΟΚ 24. Ακολουθεί φυσικά Ζάχος Ντρούλινγκ και Τάσος Τρέγιας εδώ στον Λίμπερο 107,4 μέχρι και τις 11, Ράδιο Μαρμίτα. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού ξανά αύριο στις 7.30 ελπίζω, και όχι στο 8.40 που μπήκαμε σήμερα. Εσείς φυσικά μένετε συντονισμένοι εδώ στον Λίμπερο 107,4. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ, ό,τι κάνετε.